Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο 21ο τεύχος του Ανακαλύψη του Ανθρώπινου Σώμα. Είναι ο φίλος σκελετάκι που στον εμίσο που κοντεύει να γίνει πιο μεγάλος από εμάς. Έχουμε ακόμα ένα ωραίο μεγάλο κομμάτι, την Κνήμη και την Περώνη. Και λογικά φαντάζομαι στο επόμενο τεύχος θα έχουμε και... πώς την πατούσα τώρα, το κάτω μέρος του ποδιού τέλος πάντων. Εντάξει, το πόδι, αυτό είναι το πόδι πρακτικά. Ή το, εντάξει, πατούσα, πέλμα, ανάλογα, νομίζω να το πούμε το πόδι. Μεγάλα κομμάτια, ελπίζω εδώ να έχουμε καλύτερες αναλογίες σε σχέση με το χέρι. Γιατί παιδάκια δεν ξέρω, εντάξει, το είπατε κι άλλοι. Εγώ το παρατήρησα, το χέρι μου φαίνεται λίγο μικρό αναλογικά με τον υπόλοιπο σκελετάκι. Αλλά εντάξει. Τώρα, όσο για το πλάνο, φαντάζομαι ότι επειδή θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε αυτά, τώρα ίσως αυτή τη μεριά μας την δίνει έτσι και μετά στο τέλος θα μας ολοκληρώσει τα υπόλοιπα κόκαλα. Μετά λογικά θα μας πάει εδώ μέσα, γι' αυτό δεν αλλάζουμε ακόμα το πλάνο. Θα αλλάξει το πλάνο όταν έρθει τελική φάση. Τον στήσουμε όρθιο και τον βάλουμε να φτιάξουμε τα υπόλοιπα κομμάτια, να τον βλέπετε μετά εκεί όρθιο. Γιατί πλέον έτσι αυτό το πλάνο βολεύει να βλέπουμε και λίγο τα. Πώς το λένε, και λίγο τα βιβλία και λίγο αυτά. Εδώ σήμερα θα χρειαστούμε αυτό το κομμάτι. Εδώ θα κουμπώσουμε το σημερινό κόκαλο που παίζει να είναι και ένα από τα πιο μεγάλα κομμάτια που είχαμε μέχρι στιγμής στη συλλογή. Αυτή ίσως είναι και μια συλλογή όπου μήπως δεν τη δούμε μέχρι το τέλος, δεν ξέρω. Γιατί είδαμε αρκετές συλλογές και εδώ γράφει ότι θα αποτελείται από 80 τεύχη νομίζω. Αλλά ο σκελετάκης μέχρι κάπου στα 34 τεύχη νομίζω ολοκληρώνει ο σκελετάκης και μετά φτιάχνουμε κάτι άλλο. Η βαριά θα δούμε τι φτιάχνουμε εκεί και θα δούμε αν θα συνεχίσουμε να το συλλέγουμε ή όχι. Εδώ εντάξει. Κνήμη και Περώνη, ένα από τα πιο μεγάλα κομμάτια κόκαλα που έχουμε παραλάβει μέχρι στην ίση από τον σκελετάκι. Εδώ. Αυτό που λέμε γόνατο, ας πούμε. Ωραίο κομμάτι. Πριν όμως το κουμπώσουμε, γιατί τους άλλους, εντάξει, τώρα δεν χρειαζόμαστε ούτε οδηγό στην αρμολόγηση και αυτά, εύκολα πραγματάκια, δεν έχει πολλά. Τι έχουμε εδώ, το κυκλοφορικό σύστημα, ένα δίκτυο μεταφορών εννοείται και έχουμε μια πολύ ωραία πίστα σαν αυτές που είχαμε μικρή, που τα πατούσαμε εκεί, να έτσι το με θυμίζει αυτή η πίστα. Ένα πολύ ωραίο τέτοιο παιχνίδι, παλιά κλασικό. Ένα διπλό κύκλωμα που λογικά αναφέρεται στις φλέβες και στις αρτηρίες. Okay, η συστημική ή μεγάλη κυκλοφορία με τις δύο διαφορετικές κυκλοφορίες. Η αυτοκινητόδρομη του σώματος και μας το δίνει πιο σε βάθος, ας πούμε, πώς είναι οι φλέβες και οι αρτηρίες και αυτά γιατί γίνεται εδώ. Καλό αυτό, μου αρέσει η RBA σε αυτά. Κυκλοφορία στο δίκτυο που πηγαίνει το καθένα, πώς και τι, φαντάζομαι πνευμονική αρτηρία, αορτή, αυτά, άνοχη φλέβα. Εδώ έχουμε ένα ωραίο σχεδιάγραμμα έτσι με το τι είναι το καθένα. Καλό αυτό, γυμνάσου, ναι, πολύ καλό αυτό. Περίπου 5 λίτρα ποσότητα αίματος περιέχει το κυκλοφορικό σύστημα ενός ενήλικα. Αυτό βασικό και κάτι που δυστυχώς δεν το έχω πολύ στη ζωή μου και πρέπει να το βάλω. Εξέτασε το σφιγμό σου, επίσης ένα από τα πειραματάκια και από αυτά που μας βάζει τελευταία τέφια και πλέον παίζει να έχει καθημερινά, σε κάθε τέτοιο καθημερινά. Σε κάθε τέφος τουλάχιστον έτσι τέτοια στυλ πειραματάκια και τέτοια να δούμε μόνοι μας κάποια πραγματάκια. Ωραίο. Καροτίδα, καροτιδική αρτηρία, εσωτερικό τμήμα του αγκώνα, καρπός, στο μέρος του γονάτου, αστράγαλος. Εδώ που μπορούμε να βρούμε τους χτύπους, τύποι από απόσταση, που νιώθουμε καλά τους χτύπους. Καλό. Γιατί έχουμε εδώ πολλοί τύποι αίματος. Μπλε αίματα, σαλιγκάρια, συστολική πίεση 60, ρεκόρ πίεση καμιλοπάραδα, λέει. 1200 χτύπη το λεπτό. Πω. Και 10 καρδιές ο γιος κόλικας. Τι λέει ρε μάγκα μου. Οκ, και ένα κλασικό έτσι πίσω που έχουμε έτσι σαν τεστάκια και τέτοια για να δούμε τι μάθαμε. Μια ωραία συλλογή που μου αρέσει πολύ και ο σκεδάκης ήδη έγινε πάρα πολύ μεγάλος και μου αρέσει και όλο αυτό που μαθαίνουμε πράγματα. Θέλω να δω μετά από το σκελετάκι τι θα είναι, κάτι μυϊκές ομάδες κατά αυτά, αλλά τι ακριβώς θα είναι, δεν ξέρω, τι φτιάχνουμε εκεί. Θα δούμε όμως, θα ρίξουμε και εκεί μια ματιά. Προς το παρόν τώρα εδώ. Αυτό πολύ εύκολα, παιδάκια, δεν νομίζω να χρειαστεί κάτι τρελό. Απλά ερχόμαστε και κουμπώνουμε αυτό το κομμάτι εδώ. Δεν είναι ότι έχει και κάτι wow, φαντάζομαι. Εδώ, αυτό. Και είναι πόσο μεγάλος ρε παιδιά. Κοιτάξτε εδώ. Αυτός τώρα πες ότι το σηκώνω έτσι λίγο όρθιο να δω. Ναι, αίρεσες, βγαίνει μεγάλος. Οι αναλογίες του με κάνουν λίγο κάπως. Εντάξει, το χέρι πιο πολύ με ψηλό χάλασε. Η παλάμη εδώ από αυτό είναι λίγο μικρό αναλογικά, έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον. Αλλά είναι μεγάλο. Τα πόδια του, α πούμε, είναι ψηλά. Και συμφέρει ότι θα μπει και το πόδι κάτω στο επόμενο τεύχος. Ωραίος. Από αρθρώσεις, εντάξει, δεν είναι ότι έχει και τις τρελές αρθρώσεις. Απλά πάνω κάτω και αυτά. Πάει και εδώ, όχι μέχρι εδώ πάει. Γιατί εντάξει, μέχρι εδώ πάει και το κανονικό γόνατο. Έτσι, αν πηγαίνει κανένα γόνατο παραπάνω, νομίζω δεν θα είναι και πολύ έτσι. Και ωραίος. Ωραίος, έχει μεγαλώσει. Όπως είπα, αυτά κρατάμε ακόμα αυτό το πλάνο για να βλέπουμε λίγο τα βιβλία. Γιατί και δεν ξέρω τα βιβλία πώς θα τα δείχνουν. Λογικά θα σας δείχνουν κάθε σελίδα αφού τη γυρνάω εγώ.
Αλλά να είμαστε λίγο κοντά ακόμα για να δούμε αυτά να τελειώσουμε εδώ, γιατί εδώ έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Πριν τελειώσουμε τα κόκαλα αυτά και τον βάλουμε στη βάση του, έχουμε δουλίτσα εδώ, όργανα, στομάχια, έντερα, πάγκρεα, ιστορίες. Έχουμε εδώ και άλλη δουλειά να κάνουμε, σηκώτια βασικά και τέτοια. Και θα δούμε. Αυτά λοιπόν, πολύ παιδάκια. Εντάξει, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε εδώ η όλη φάση. Εννοείται να σε ευχηθώ να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλες διάφορες συλλογές όπου βλέπουμε, συλλέγουμε ή φτιάχνουμε μαζί, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από εμάς.